Το σοβαρότερο θέμα που απασχολεί αυτή την περίοδο μπορεί να είναι οξύμορο σχήμα αυτό, όταν εν μέσω τόσο σοβαρών δικαστηρίων το μυαλό σου είναι σε αυτό που θα έπρεπε να απασχολεί όλη την πόλη, είναι το πού θα αγωνιστεί η Παναθηναϊκή στο επόμενο ποτάμι. Αυτή η εξαίρετη ομάδα την οποία έχουμε φτιάξει και η οποία αποτελείται από 12 πατρινούς, στο σύνολο 22 παικτών αυτή τη στιγμή, δεν έχει γήπεδο. Δεν της δίνει ο Δήμος Πατρέων γήπεδο για τους δικούς τους λόγους τους οποίους σεβόμεθα και αφορούν την πολιτική του. Δεν της δίνει αστυνομική, γιατί εκεί έχει εγκατασταθεί μια ιδιωτική επιχείρηση, στην οποία επιχείρηση έχει ουσιαστικά ευλογήσει με τις ευχές του ο γραμματέας αστυνομικής, αφού είναι ο δικηγόρος του εγκληματία, και έχουν 250 παιδιά τα οποία καλούν το χόρτο της Αγίας το οποίο έφτιαξα εγώ. Εξαιτίας αυτής της αιτίας, γιατί είναι οικονομικό το θέμα για αυτούς που έχουν στα χέρια τους την περιουσία της Παναχαϊκής, δεν μας δίνουν το γήπεδο της Αγίας. Και έτσι δεν έχουμε γήπεδο να αγωνιστούμε στην Πάτρα. Πρέπει να κάνω μια έκκληση από το σταθμό σας και από το σύνολο των σταθμών οι οποίοι ασχολούνται με την Παναχαϊκή. Είτε τηλεοπτική είτε ραδιοφωνική. Πρέπει να ξεσηκωθεί όλη η Πάτρα, να τους αναγκάσουν το γήπεδο της Παναχαϊκής να επιστρέψει σε αυτούς που είναι η φυσική τους έδρα. Σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται και υπηρετούν την ιστορία της Παναχαϊκής. Και επειδή άκουσα έναν γραφικό τύπο που από προσωπικά κόμματα, τον γραμματέα της Παναχαϊκής, της Εραστεχνικής Παναχαϊκής, να κάνει μια προσωπική επίθεση εναντίον μου, ότι δεν είμαι αποδεκτός στην Πάτρα, να του πω, να του κάνω μια πρόσκληση. Να περπατήσουμε μαζί στην Πάτρα οι δυο μας, στον πεζόδρομο ή όπου αλλού θέλει, να περπατήσουμε μαζί στο περιβάλλον της Πάτρας, σε όλα τα χωριά που περιβάλλουν από την Πάτρα μέχρι την κάτω Αχαγιά, μέχρι τα Καλάβρητα, και να δούμε ποιος είναι αποδεκτός. Να μην χρησιμοποιούμε για την εξυπηρέτηση των προσωπικών μας κόμπλεξ την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή ανήκει στους οπαδούς της, ανήκει στους ποδοσφαιριστές της και τυπικά ανήκει σε ένα ιδιοκτήτη, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει χαλάσει περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ για να υπάρχει αυτή η ομάδα. Άρα λοιπόν όλοι να βρεθούν πρώτον ευθυνών τους, με πρώτον το Δήμο Πατρέων και μετά την Εστεχνή Παναχαϊκή. Και να πάμε στη φυσική μας έδρα.